Παύλο Βέιζη. Είναι γιατρός και υπεύθυνος των προγραμμάτων του ελληνικού τμήματος των γιατρών χωρίς σύνορα. Πολύ καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, γιατί βρισκόμαστε σε μια πόλη που πραγματικά νοιάζεται τον πόνο του άλλου και μια πόλη που πραγματικά την έχουν ονομάσει μια πόλη χωρίς σύνορα. Οπότε όταν κανείς αισθάνεται όλες αυτές τις μέρες αυτή την πόλη, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, να αισθάνεται την αλληλεγγύη για την υποστήριξη του κόσμου, νομίζω μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, να πιστεύουμε και να έχουμε την αισιοδοξία ότι μπορούμε με την αλληλεγγύη να συνεχίσουμε τη δράση μας. Νομίζω ότι είναι το πιο βασικό από όλα. Το να νοιάζεσαι τον πόνο του άλλου και χωρίς να περιμένεις το αντίτιμο, κύριε Βέιζη. Όχι, είναι αρκετά σημαντικό και ήθελα εδώ πραγματικά, μου δίνεται ευκαιρία, να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες του Ηρακλείου και όλους τους φορείς και πολύ πιο συγκεκριμένα τον αντιδήμαρχο τον κύριο Γελαδάκη και όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν βρεθεί δίπλα μας και σε όλες τις εκδηλώσεις, ξεκινώντας από τις εκδηλώσεις που έχουν κάνει τις φωτογραφικές εκθέσεις, όπως τονίσατε, ξεκινώντας με τις εκδηλώσεις στα σχολεία όπου τα παιδιά μαθαίνουν για τον υποσιτισμό και στις παρουσίασεις των ταινίων και τις συζητήσεις. Εχθές είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στην συζήτηση που κάναμε για την πρόσβαση στα βασικά φάρμακα. Σήμερα είναι μια άλλη συζήτηση, η οποία σήμερα συμμετάσχουν στην συζήτηση που γίνεται στο Πάρκο Γεωργιάδη όσον αφορά τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία και την παιδεία. Και το βράδυ έχουμε την προβολή της ταινίας για την πρόσβαση στη ζώνη του κινδύνου, όπου δείχνουν τις δυσκολίες παράλληλα που οι εθελοντές των ιατρών χωρίς σύνορα βρίσκουν στο χώρο των αποστολών. Αυτές οι εκδηλώσεις, ναι. Παρακαλώ, συνεχίστε. Όχι, αυτές οι εκδηλώσεις, θέλω να πω ότι συνεχίζουν όπως θέσατε μέχρι και τις 6 Οκτωβρίου. Δύο άλλους σταθμούς θα αναφερθώ. Θα αναφερθώ στο μεγάλο αγώνα ποδοσφαίρου του Εργοτέλη με τον Πλατανιά, όπου όλοι στο γήπεδο θα στηρίξουν την προσπάθεια για τον πόνο του άλλου. Και κλείνουμε αυτή την παρουσία μας στο Ηράκλειο με το γεύμα φίλων των ιατρών χωρίς σύνορα, όπου πάρα πολλοί κόσμος έχει εκδηλώσει τον ενδιαφέρον να παραβρεθεί για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αυτό που είπατε στην αρχή νομίζω τα καλύπτει όλα, ότι χαίρομαι που βρίσκομαι σε μια πόλη που οι άνθρωποι του νοιάζονται τον πόνο του άλλου. Ακριβώς αυτό που καταγράφετε. Δώστε μου μόνο τη δυνατότητα να πω κάτι. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου, μια παρένθεση σε ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Βρίσκομαι παρέα με ένα 8χρονο σε κάποιο σημείο του Ηρακλείου. Το 8χρονο παιδί πηγαίνει στο σχολείο, συνοδεύεται από την μητέρα του για να μπορέσει να περάσει τους δρόμους. Βλέπει σε κάποια διασταύρωση, σε ένα φανάρι, ένας άνθρωπος που ό,τι και αν ήταν αυτός ο άνθρωπος, αλλοδαπός, Έλληνας, επέτης, έδειχνε να έχει κάποια ανάγκη. Ο πιτσιρικάς ζήτησε την άδεια, το σάντουιτς που κρατούσε από το σπίτι του και του είχε φτιάξει η μητέρα του να το δώσει. Και δεν περίμενε να πάρει την άδεια, το έβγαλε απλά από την τσάντα και το έδωσε. Νομίζω ότι περνάμε και καλά περνάμε το μήνυμα της αλληλεγγύης ακόμα και στους μικρότερους. Νομίζω είναι σημαντικό και η επένδυση της ελληνικής κοινωνίας παρόλο την κρίση, νομίζω ότι πρέπει να εκδηλώσει έμπρακτα την αλληλεγγύη. Νομίζω ότι οι ιατρικοί σύνορα βρίσκονται σήμερα σε πάνω από 70 χώρες, χώρες οι οποίες περνάνε πάρα πολύ περισσότερα δύσκολα από ό,τι εδώ περνάμε στην Ελλάδα. Χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμες καταστάσεις, σε μόνιμες πολλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χώρες οι οποίες πλήττουν από τον υποσιτισμό, από τις επιδημίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι οι γιατροί χωρίς σύνορα μεταφέρουν την αλληλεγγύη των Ελλήνων πολιτών και όλου του κόσμου όταν βρισκόμαστε δίπλα τους και τους στηρίζουμε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Οι γιατροί χωρίς σύνορα, από την άλλη, όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας τους στην Ελλάδα, τα 23 χρόνια που είμαστε, είχαν παράλληλα το νου τους στα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα, με την έννοια ότι για μας όλες οι χώρες του κόσμου είναι, τα βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο και απαντάμε στις ανάγκες του πληθυσμού αναλόγως τη δυνατότητα οργάνωση, αλλά παράλληλα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Μπορώ να σας πω ότι παρακολουθούμε τις επιπτώσεις της κρίσης στην υγεία στην Ελλάδα και
έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή αναπτύξει διάφορα προγράμματα τα οποία απαντάνε είτε σε πολύ εξειδικευμένα νοσήματα, όπως ήταν η επανεμφάνιση της ελονοσίας στην Ελλάδα μετά από 40 χρόνια, όπου οι γιατροί χωρίς σύνορα, έχοντας μια εμπειρία, αντιμετωπίζοντας πάνω από 1.500.000 ασθενείς κάθε χρόνο, δώσαν τη δικιά τους εμπειρία και συμβάλανε στην αντιμετώπιση της επιδημίας ελονοσίας που ήταν στη Λακωνία. Τώρα ξεκινάμε μια προσπάθεια απαντώντας τις ανάγκες, τις ιατρικές ανάγκες των πιο ευάλωτων ομάδων που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Και παράλληλα υπάρχει δράση των γιατρών χωρίς σύνορα όσον αφορά τους πρόσφυγες από τη Συρία και από άλλες εμπόλεμες ζώνες, οι οποίοι φτάνουν και δεν έχουν καμία ιατρική περίθαλψη. Μάλιστα. Και όλες αυτές οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, ακόμα και για τους ίδιους τους Έλληνες μέσα στην χώρα τους, που πραγματικά δεν είναι μόνο μια περιοχή ή δύο περιοχές, δεν έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω της οικονομικής κρίσης. Πρόσβαση στη ζώνη κινδύνου, για να προχωρήσω και να πάω λίγο παρακάτω. Είναι ο τίτλος της ταινίας, ο οποίος θα προβληθεί απόψε στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινό, Μονής Αγκαράθου 9, κύριε Βεΐζη, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κανείς και να περιγράψει πώς είναι να βρίσκεται κανείς ένας εθελοντής, ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει να συμβάλλει για τον πόνο του άλλου και να βρίσκεται στη Σομαλία, στο Κονγκό ή στο Αφγανιστάν. Πρόσφατα δύο συνάδελφοί μας απελευθερωθήκαν μετά από πάνω από 20 μήνες απαγωγής. Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτές τις ζώνες κινδύνου. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι, βλέποντας και καλώντας τον κόσμο να βρεθεί σήμερα δίπλα μας και μαζί μας στις 8 η ώρα, θα δώσει δυνατότητα να μιλήσουμε και να περιγράψουμε παράλληλα τις δυσκολίες. Δυσκολίες οι οποίες μπορούμε να τις ξεπερνάμε όταν ξέρουμε ότι δίπλα μας είναι οι συνάδελφοί μας οι οποίοι μας δίνουν αυτή τη δύναμη, μας στηρίζουν και βρίσκονται δίπλα μας, και έτσι νομίζω ότι και αυτός ο κίνδυνος που βρίσκουμε μπροστά μας το ξεπερνάμε. Το ξεπερνάμε, γιατί το σημαντικότερο είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους όποτε αυτοί το έχουν ανάγκη. Βέβαια. Αποστολές της οργάνωσης ανά τον κόσμο, κυρίως σε περιοχές με ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση πολλές φορές στο νερό, στο φαγητό ή τις περισσότερες φορές. Και έτσι όπως τα πράγματα πηγαίνουν, δυστυχώς η πρόσβαση στα φάρμακα των πληθυσμών θα είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Γνωρίζω από ανθρώπους, κύριε Βεΐζη, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον χώρο τον ιατρικό, ότι όλο και περισσότεροι επιθυμούν να ενταχθούν στους γιατρούς χωρίς σύνορα, με στόχο να προσφέρουν πραγματικά. Το παίρνετε αυτό, το εισπράτετε αυτό ως μήνυμα? Το εισπράττουμε αυτό ως μήνυμα και η προσπάθεια δική μας, όπως πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να έρθουν δίπλα μας. Εμείς κάνουμε και εμείς τη δικιά μας προσπάθεια να έρθουμε δίπλα στους ανθρώπους, όπως και βρισκόμαστε σήμερα στο Ηράκλειο. Πραγματικά οι ανάγκες και οι ανάγκες για την πρόσβαση στα φάρμακα αυξάνονται περισσότερα. Πάρα πολλές κυβερνήσεις αλλά και φαρμακευτικές εταιρείες γίνονται μεγαλύτερα εμπόδια και με γνώμονα το κέρδος, πάρα πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας χάνουν αυτή τη δεδομένη που μέχρι τώρα, ας πούμε, στην Ευρώπη τουλάχιστον είχαμε για την πρόσβαση στην υγεία αλλά και στην πρόσβαση στο φάρμακο. Και είναι και τέτοιο το παιχνίδι, επιτρέψτε μου μόνο μια παρένθεση πάνω σε αυτό που λέτε, και είναι και τέτοιο το παιχνίδι το οποίο παίζεται παγκοσμίως, που βέβαια η καλύτερη επίθεση είναι να βάλεις κατά των γιατρών χωρίς σύνορα, λέγοντας διάφορα, από το πού πάνε τα φάρμακα μέχρι πώς μπορεί να τα εκμεταλλευτεί κάποιος τα φάρμακα. Έτσι είναι το καλύτερο παιχνίδι σε αυτή την προπαγάνδα. Είναι γεγονός, αλλά αυτή τη στιγμή οι γιατροί χωρίς σύνορα είχαν δυνατότητα, και το λέω και πάλι μέσω της στήριξης που έχουμε από τους ανθρώπους, να τα βάλουμε και με φαρμακευτικές εταιρείες, να τα βάλουμε και με κυβερνήσεις και να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε 8 εκατομμύρια συνανθρώπους μας στη θεραπεία για το AIDS, να έχουμε μειώσει τιμές φαρμάκων σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, όπως παράλληλα έχουμε βοηθήσει να δημιουργηθούν φάρμακα τα οποία είχαν σταματήσει την παραγωγή τους γιατί δεν απευθυνόταν σε ένα πληθυσμό που έχει χρήματα να αγοράσει. Νομίζω ότι υπάρχουν λύσεις. Και μια λύση αυτή τη στιγμή για την πρόσβαση περισσότερων συνανθρώπων μας στα φάρμακα είναι τα γενώσιμα φάρμακα. Φάρμακα τα οποία είναι ελεγχόμενα ποιοτικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα οποία έχουν πολύ χαμηλό κόστος και έτσι θα δίνανε μια δυνατότητα και στην εποχή της κρίσης πολλοί συνάνθρωποι μας να μην έχουν απογορευτική ζώνη την πρόσβαση στο φάρμακο. Το φάρμακο δεν είναι πολυτέλεια, είναι το απλό αγαθό για τη ζωή των ανθρώπων. Κύριε Βεΐζη, τι θα μας συμβουλεύατε? Αισιοδοξία,
Και νομίζω ότι να συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια που κάνετε, σας παρακολουθώ, και να συνεχίσετε την προσπάθεια που κάνετε, γιατί νομίζω ότι αν όλοι ενωθούμε και πραγματικά βάλουμε το μότο μας που είναι η αλληλεγγύη για τον πόνο του άλλου και να σκεφτούμε, νομίζω ότι αυτή η αλληλεγγύη θα μας βοηθήσει όλους μας και θα τα ξεπεράσουμε τις οποιαδήποτε δυσκολία που έχουμε μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα.